Θα συνεχίσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία θα γίνει μεταξύ του Υπουργού κ. Γεωργιάδη και των Προέδρων των Επιτροπών, με την συνδρομή σε συντονιστικό ρόλο του κ. Απόστολου Μαγκεριάδη. Θα παρακαλούσα και τους τέσσερις να έρθουν εδώ στο stage, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σπυρτούνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Απόστολος Μαγκεριάδης, είμαι ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και σήμερα θα συζητήσουμε λοιπόν για τον Health Sector in a Changing World, γράφει ο τίτλος αυτής της θεματικής ενότητας, για τον τομέα της υγείας, ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο λοιπόν. Οι συστάσεις έχουν γίνει. Πάμε κατευθείαν στη συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε, σήμερα μάλλον, μαζί μας. Λοιπόν, διάβαζα την έκθεση Draghi για την Ευρώπη και για το πώς θα πρέπει να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια. Έχει ένα πολύ ξεχωριστό σημείο για την καινοτομία, η οποία μπορεί να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει δηλαδή ο Draghi, περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη κάλυψη του κενού σε σύγκριση με άλλες προηγμένες χώρες του κόσμου. Είναι προφανές ότι μιλάει για τις ΗΠΑ και για την Κίνα και για όσες μεγάλες επενδύσεις γίνονται σε αυτές τις περιοχές του κόσμου. Τι γίνεται τώρα εδώ στην Ελλάδα? Ένας πληθυσμός που γερνά, με ολοένα και περισσότερες ανάγκες και ένα σύστημα υγείας που, όπως το κάνουμε, το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον σε αυτή την αίθουσα, προσπαθεί να ξεπεράσει και παθογένειες και παιδικές ασθένειες και ούτω καθεξής. Ερώτηση. Εσείς ως κυβέρνηση, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση? Ποιο είναι το σχέδιό σας για την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία και στις καινοτόμες θεραπείες προφανώς και βεβαίως και στα σύγχρονα ιατροτεχνολογικά προϊόντα? Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Η αλήθεια είμαι από το πρωί εδώ, είναι λίγο σαν αρμένικη βίζα που λέμε. Γιατί είχα το πρωί το πρωινό με τα μέλη της ΠΙΦ και της οργάνωσης των εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όμως είναι πάντα πολύ μεγάλη μου απόλαυση να συμμετέχω σε εργασίες του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Ο Νικόλας έπρεπε να, ο κ. Παγκατσέλος να πετάξει να πάει στην Αμερική κάνα θέμα. Έχω τον Ηλία εδώ που τον βλέπω. Ηλία, ο οποίος αντικαθιστά πάντα πολύ επάξια και οργανώνει τα διάφορα γεγονότα. Θέλω να ευχαριστώ την αναπληρώτρια πρέσβη που ήταν εδώ και να πούμε ότι με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Μελητήριο έχω μια διαχρονική προσωπική πολύ στενή συνεργασία από όποια θέση και αν έχω βρεθεί. Τώρα, στην ερώτηση. Όσο αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη είναι τελείως βέβαιο ότι χάνει ανταγωνιστικότητα διαρκώς. Ο κύριος Draghi δεν λέει κάποια μεγάλη σοφία. Η διαπίστωση είναι απολύτως εύκολη να διαπιστώσει κάποιος σχεδόν διαγυμνού οφθαλμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η Κίνα τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η Ινδία τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Και η Ευρώπη κάθε χρόνο περνάει, κάνει ένα μικρό βηματάκι προς τα πίσω. Από μια Ευρώπη πριν από 50 χρόνια ήταν η πατρίδα της καινοτομίας, έστω μαζί με τις ΗΠΑ, σήμερα είναι σαφώς ούτε καν στην δεύτερη θέση, είναι στην τρίτη θέση και πάει για την τέταρτη παγκοσμίως. Άρα κάτι γίνεται σωστά. Για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της σωστής πορείας Ευρώπης, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη θέση που έλαβε στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας για το θέμα της ζήτησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη Φαρμακευτική Νομοθεσία. Όλη μας η οπτική γωνία ήταν ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να αποστεί τις καινοτομίες. Και ότι αν πραγματικά νομίζουμε ότι μπορούμε να εκβιάσουμε τις εταιρείες ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να τις αναγκάμε να ακολουθούν το που θέλουμε εμείς, το πιθανότερο είναι ότι το χάσμα μας με αυτές θα μεγαλώσει. Διότι πλέον έχουν αυτές οι εταιρείες πολλές άλλες επιλογές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι μόνη της στον κόσμο. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, αναμφίβολα, αλλά δεν είναι μόνη της. Άρα θα πρέπει να συνυπολογίσει τις αποφάσεις της το τι κάνουν και οι άλλοι. Να γίνει λιγότερο αφροκρατική, περισσότερο φιλοεπενδυτική, πιο γρήγορη, μεγαλύτερη ταχύτητα. Η έκθεση Draghi είναι μια ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα υιοθετηθεί, γιατί μέσα έχει κάποια ποσά χρηματικά που ζητάει να βρεθούν. 800 δις για να δοθούν για επενδύσεις στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα ζήτημα που προσπερνά μια απλή έκθεση, αλλά είναι βασικό ζήτημα για τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Σε κάθε περίπτωση
πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές διαπιστώσουν ορθές και μακάρι να υιοθετηθεί η πρότασή του για την Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ καλό εάν μπορούσε να υιοθετηθεί. Τώρα, πάμε τώρα στα πιο local θέματα. Η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο αρκετά ως προς την υποστήριξη καινοτομίας τα τελευταία χρόνια. Είμαι πολύ περήφανος. Διότι στην προηγούμενη μου θέση είχα στο καρτοφυλάκι μου και την καινοτομία εν γέννη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ανέβηκε στον τομέα της απορρόφησης πόρων για την καινοτομία 10 θέσεις σε 4 χρόνια στο ευρωπαϊκό πίνακα. Το οποίο δεν είναι λίγο. Από θέση 26 πήγαμε στη θέση 16. Για 2 συνεχόμενες χρονιές ήμασταν πρώτοι σε όλη την Ευρώπη σε ταχύτητα ανόδου στην απορρόφηση πόρων για την καινοτομία. Φτιάξαμε το Elevate Greece, ενισχύσαμε τις startup εταιρείες, αλλάξαμε νομοθεσία τους επιχειρηματικούς αγγέλους και φτιάξαμε βεβαίως, για να έρθω και λίγο στα πιο προς τα εδώ, και το επενδυτικό Clawback, το οποίο ήταν και ο πρώτος μου νόμος ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Οκτώβριο του 2019, στο νόμο επενδύσεων στην Ελλάδα. Άρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαχρονικά έχει δείξει ότι η καινοτομία και η υποστήριξη την ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Πολλές φορές όμως στη ζωή η επιθυμία των ανθρώπων έτσι σε σύγκρουμε την πραγματικότητα. Αυτή είναι συνήθως μια επώδυνη στιγμή στη ζωή των ανθρώπων. Καλό είναι να προσπαθείς στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό να τα συνδυάζεις. Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι η καινοτομία, ιδιαίτερα στη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και στην θεατοτεχνολογικά προϊόντα, κοστίζει. Δεν είναι απλώς μια ωραία αφηρημένη ιδέα, είναι κάτι ακριβό. Και κατά μείζον λόγο η καινοτομία δεν παράγεται στην Ελλάδα, παράγεται σε άλλα μέρη του κόσμου, άρα είναι ακριβό και εισαγόμενο και αυτό πρέπει να χωρέσει μέσα σε κλειστούς προϋπολογισμούς, διότι οι δυνατότητες του κράτους είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Σημειώστε ότι όλη η ανάλυση των πιθανών μελλοντικών ανακαλύψεων είναι ότι τα καινοτόμα προϊόντα δεν θα μειώνονται σε παραγωγή, θα αυξάνονται με πολύ επιταχυνόμενο ρυθμό. Διότι η ίδια η δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης σε συνέργεια με το quantum computing που αυξάνει απεριόριστα τις υπολογιστικές δυνατότητες δημιουργεί τις συνθήκες για να έχουμε κοσμογονία στον τομέα της καινοτομίας τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα έχουμε μπροστά μας θεραπείες για ασθένειες που σήμερα δεν θεραπεύονται και θα δούμε σίγουρα τη δυνατότητα στον ανθρώπινο είδος να επεκτείνει τον χρόνο ζωής του και θα έρθω στο τελευταίο που είναι η υγεία του πληθυσμού. Από την άλλη, για ανθρώπους που κάνουν τη δική μου δουλειά είναι πάρα πολύ προκλητικό, ας το πω έτσι. Ποιος θα χρηματοδοτήσει όλη αυτή την... Με την ΠΙΦ, ιδιαίτερα με την ΠΙΦ, θα το πω αυτό, δεν ξέρω ούτε τον ΣΦΕ, ούτε την ΠΕΦ αυτή την κουβέντα, έτσι. Αλλά λέω ιδιαίτερα με την ΠΙΦ, γιατί η ΠΙΦ είναι προσανατολισμένη σε εταιρείες καινοτομίας. Οι άλλοι είναι και εταιρείες πιο ευρύτερης παραγωγής που επεκτείνονται σε πιο παραδοσιακά, ας πούμε έτσι, παιδεία και φάρμακα. Η ΠΙΦ είναι πολύ επικεντρωμένη ακριβώς σε αυτό που λέμε καινοτομία. Άρα κυρίως έχει αυτή τον πρώτο θεσμικό ρόλο να μιλάει για τα θέματα. Όχι ότι παραλαμβάνω οι άλλοι δεν έχουν λόγο, προφανώς έχουν, αλλά ξεκινάμε με αυτό που έχει αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την ΠΙΦ και την κυρία Μπρεβετάκη, την φίλη μου τη Λαμπρίνα, η οποία έχει επιδείξει ηγετικό μέταλλο στο χειρισμό αυτών των συζητήσεων με το κράτος. Έχουμε καταλήξει, πιστεύω, σε έναν οδικό χάρτη που θα μπορούσε να καλύψει ένα πραγματικό κενό που υπάρχει στην Ελλάδα. Ποιο είναι το κενό? Ότι έχουμε λιγότερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά από αυτά πραγματικά θα θέλαμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι Έλληνες ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν τη θεραπεία που θα πρέπει να βρουν. Δεν αφήνουμε κάποιον εκτός αν τη χρειαστεί. Θα πάμε μέσω ΙΦΕΤ, θα πάμε μέσω ΣΥΠ, θα βρούμε κάποιο τρόπο, αν ο γιατρός του πει ότι αυτό είναι, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, να προσπαθούμε να το παρέχουμε. Αλλά αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος, είναι λίγο εμβαλωματικός τρόπος. Άρα πρέπει να βρούμε ένα σημείο επαφής με το χώρο της καινοτομίας. Πιστεύω ότι η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και της φαρμακοβιομηχανίας για το τομέα αυτό. Εγώ λέω κανάλι καινοτομίας, το λέτε... Σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης. Σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης. Οκ. Το σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης, καμία αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα ενός ξεχωριστού δημοσιονομικού χώρου δαπάνη που θα είναι σχεδόν μηδενικό το clawback για να μπορεί να έχει μια έτσι πιο προνομιακή είσοδο αυτή η κατηγορία φαρμάκων μέσα. Η ιδέα του να σπάσουμε τον προϋπολογισμό έτσι να ξεκαθαρίσουμε, παραδείγματος χάρη,
τα επόμενα χρόνια, τι θα πληρώσουμε και πού. Είναι όλες ιδέες που έχουμε υιοθετήσει για να φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον που θα επιτρέψει περισσότερες καινοτόμες θεραπείες να έρθουν στην Ελλάδα. Και όσο αφορά τα τεχνολογικά προϊόντα, παρά την μικρή μας έτσι, κρίση με το rebate που σας πείσαμε πρόσφατα, πιστεύω ότι και εκεί το γραφείο είναι ανοιχτό, η κουβέντα έχει προχωρήσει, η ΕΚΑΠΗ προχωράει, ο κατάλογος, η ηλεκτρονική λίστα των προμηθευτών έχει ήδη αναρτηθεί. Ξεκινάμε τώρα στην κωδικοποίηση όλων των τεχνολογικών προϊόντων, έτσι να ξέρουμε ακριβώς τι θα αγοράζουμε για τα νοσοκομεία μας και από ποιον σε μια πολύ πιο σταθερή βάση. Μέσω της ΕΚΑΠΗ, όπως ομαλοποιήσαμε τις πληρωμές στα φάρμακα, θα το κάνουμε και στα τεχνολογικά προϊόντα. Και με ένα παρόμοιο οδικό χάρτη, αγαπητέ Πρόεδρε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε και εκεί ένα βιώσιμο σταθερό περιβάλλον. Ξέρετε ότι είμαι πολύ πρόθυμο να το κάνουμε αυτό. Θα προηγηθεί το φάρμακο για λόγους και μεγέθους, όχι άλλο και επίγοντος, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τα τεχνολογικά προϊόντα. Θέλω πολύ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακολουθώντας βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Το φάρμακο, ας πούμε, ακολουθήσαμε κυρίως το Βέλγιο, την Πορτογαλία και τη Γερμανία, που έχουν ένα παρόμοιο μοντέλο μνημονίου. Το Βέλγιο πιο πολύ, αλλά και άλλες χώρες έχουν κάτι να μας πούν. Να κάνουμε κάτι ανάλογο για τα τεχνολογικά προϊόντα. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να επιμείνω, μιας και εσείς αναφερθήκατε για το φάρμακο, και θα πάω αμέσως μετά στην κυρία Βαρβετάκη και στον κύριο Γκίκα. Μιλάτε για το φάρμακο. Θέλω να σας ρωτήσω τι σχεδιάζετε για να κάνετε. Τι σχεδιάζετε για τη μείωση των υποχρεωτικών επιστροφών που πληρώνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και να βελτιώσετε εσείς το φορολογικό περιβάλλον ουσιαστικά μέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Καταρχάς δεν σχεδιάζουμε, υλοποιούμε. Όλοι αυτοί οι 9 μήνες είναι 9 μήνες αδιάκοπης υλοποίησης μέτρων. Κάποια τα ξέρουν περισσότερο γιατί έχουν έτσι πάκ αποκτήσει μια πιο πανελλήνια δημοσιότητα, κάποια πιο τεχνικά και τα ξέρει περισσότερο η αγορά. Δεν νομίζω ότι έχω μείνει αδρανής καθόλου. Ίσα-ίσα που όσα είπα την πρώτη μου συνάντηση, σήμερα τα έχουμε σχεδόν όλα εφαρμόσει. Και τα κλειδωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την ψηφιακή επαφή των εξετάσεων, διαγνωστικών εξετάσεων με το φάκελο του ασθενούς και τον ενεργό με ενεργό άμκα που ξεκινάει τον Νοέμβριο. Γενικά, ό,τι προτάθηκε ως ιδέα για να φτιάξουμε ένα περιβάλλον μικρότερων επιστροφών και φυσικά επιπλέον χρηματοδότηση, όλα τα έχουμε υλοποιήσει σήμερα που μιλάμε. Και η αλήθεια είναι ότι οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς να έχουμε το 2024 200 με 300 εκατομμύρια λιγότερες συνολικά επιστροφές από ό,τι είχαμε το 2023, μπορώ με μία σχετική ασφάλεια να σας πω, σήμερα θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Φαίνεται, λέτε, δαπάνη κινείται, η δαπάνη σύν τη χρηματοδότηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Με ένα παρόμοιο στόχο, εάν θέσουμε για του χρόνου, νομίζω θα είμαστε στο τέλος του 25, αρχές 26, ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον επιστροφών. Θέλω να είμαι ειλικρινής, ο κεντρικός μου πολιτικός στόχος να μειώσω πολύ την απόσταση που χωρίζει τις συνολικές επιστροφές στην πλευρά του retail με τις συνολικές επιστροφές στον χώρο των ΦΥΚ και του νοσοκομείου. Που η απόσταση είναι μεγάλη, το 23 έγινε πάρα πολύ μεγάλη, το 24 θα είναι λιγότερο μεγάλη, αλλά θα παραμείνει μεγάλη. Μπορεί να θεωρήσω σαν έναν κεντρικό μας στόχο να θέλουμε αυτά τα δύο να συγκλίνουν, όχι ανεβάζοντας το retail, αλλά κατεβάζοντας το άλλο κομμάτι της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη στο θέμα, κύριε Βαρβετάκη, και βεβαίως να μιλήσουμε και για το πεδίο των καινοτόμων φαρμακευτικών εταιριών. Πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα προβλήματα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγκυριάδη. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε σε ένα σημείο στον χρόνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα και τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσουμε κατά πόσο πραγματικά και πρακτικά μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία. Και τελικά, όπως είπε και ο Υπουργός, αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να κοιτάξουμε μία δεσμίδα μέτρων. Μας ενδιαφέρει ένα περιβάλλον το οποίο σε ένα διναικές το χρόνο να μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ασθενής, ο οποίος χρειάζεται μια θεραπευτική λύση τη σωστή στιγμή, με το σωστό πρωτόκολλο, με τη σωστή χορήγηση και παρακολούθηση, μπορεί να τη βρει στην Ελλάδα. Όπως μπορεί να τη βρει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε κάτι, κύριε Μαγκυριάδη,
οι αριθμοί αρχίζουν και δείχνουν πλέον ότι αν δεν κλείσουμε την ψαλίδα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός μεταξύ της καινοτομίας και των συμβατικών θεραπείων, θα έχουμε φαινόμενα στα οποία, και ήδη τα έχουμε, θα υπάρχουν θεραπείες οι οποίες θα λασαριστούν σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, χωρίς να μπορούν να βρουν ένα μονοπάτι συγκεκριμένο και καθορισμένο στην Ελλάδα. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός πολύ σωστά ότι λύσεις όπως το SIP ή όπως το Patient Name ή όπως ο IFET μπορεί προσωρινά να δίνουν μια εξαίρεση, να βρίσκουν μια προσωρινή λύση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Άρα λοιπόν εμείς, σαν καινοτόμος βιομηχανία, αυτό το οποίο κοιτάμε είναι πώς μπορεί ένα σύστημα να εξασφαλίσει πρόσβαση στη θεραπευτική λύση στον ασθενή που τη χρειάζεται. Όπως μέχρι τώρα έχουμε δει να βελτιώνεται το προσδόκιμο ζωής και να μπορούμε να δίνουμε άλλες λύσεις σε τομείς όπως η ογκολογία, όπως η νευρολογία, όπως η νοσολογία, τομείς στους οποίους στο παρελθόν δεν υπήρχαν λύσεις, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όμως μίλησα για ένα μετέχμιο το οποίο καλεί τη σύναψη ενός συμφώνου συνεργασίας. Γιατί οποιοδήποτε από εμάς θέλει να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχει μια προβλεψιμότητα και μια, αν όχι σταθερότητα, τουλάχιστον προβλεψιμότητα και με εγγύηση βιωσιμότητας για τα χρόνια που έρχονται. Μιλάμε πλέον για κανάλια καινοτομίας, στο οποίο οι συνολικές επιστροφές ξεπερνάνε το 75% για τα νοσοκομιακά, 65% για τα φάρμακα υψηλής αξίας, θα μου επιτρέψετε, το έχω κάνει το rebranding, ήδη με βλέπετε, από φάρμακα υψηλού κόστους, γιατί προσφέρουν αξία. Όμως ήδη μιλάμε για όρια στα οποία δεν μπορούμε να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να φέρουμε και καινούργιες θεραπείες. Άρα λοιπόν, νομίζω ο κύριος Υπουργός, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, έχει ανοίξει το διάλογο συνεργασίας μαζί μας, να κοιτάξουμε πρακτικές από το εξωτερικό, αλλά να φτιάξουμε και ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο, στο οποίο θα υπάρχουν μια αρχή. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι η αρχή είναι να βρίσκει ο ασθενής πρόσβαση, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο νέες θεραπευτικές λύσεις θα βρουν ένα μονοπάτι συγκεκριμένο στην Ελλάδα. Όταν λέω συγκεκριμένα, εννοώ πρώτον με ποια χρηματοδότηση. Ναι, χρειάζεται και χρηματοδότηση. Αυξάνονται οι ανάγκες ενός πληθυσμού, ο οποίος συνέχεια γερνάει, εκτός από την καινοτομία και τις τεχνολογικές λύσεις. Δεύτερον, με ποιο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάποια στιγμή, και το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Υπουργό, ένα μοντέλο το οποίο να βάζει ένα όριο στο σύνολο των επιστροφών και ναι, να έχουμε κάποιες χρονιές οι οποίες θα είναι καλύτερες από τις προηγούμενες, όχι χειρότερες. Αυτό, ξέρετε, το οποίο βλέπουμε όλοι μας είναι ότι πρέπει να δούμε αυτή την πορεία να αντιστραφεί. Και τρίτον, νομίζω ότι είναι με δομικές αλλαγές και με τη χρήση, την ορθή χρήση των δεδομένων, να κάνουμε χώρο και να δημιουργήσουμε εξοικονόμηση πόρων όπου μπορούμε. Και θέλουμε κι εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε ένα πληθωριστικό σύστημα το οποίο απλά θα μιλάει για αύξηση της δαπάνης. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε οικονομία και εξοικονόμηση πόρων όπου μπορούμε, για να μπορέσουμε αυτούς τους πόρους να τους διαχέουμε στο σύστημα για να καλύπτουμε τις ανάγκες εκεί που δεν μπορούμε. Αυτή λοιπόν είναι η σύγκληση. Αυτή είναι η αρχή του Συμφώνου Συνεργασίας με τριετές ορίζοντα και ναι, με ένα τριετή ορίζοντα τον οποίο θα τον βλέπει η πολιτεία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και τη συμμετοχή των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, αλλά και με τις ιδέες, τις προτάσεις και τα δεδομένα, με νούμερα δηλαδή, να τα βάλουμε κάτω, σαν βιομηχανία. Εκεί είμαστε, κύριε Μακυριάδη. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω αργότερα για το σύμφωνο συνεργασίας, να μας πείτε 2-3 λόγια παραπάνω. Κύριε Γκίκα, θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτό που στην βιομηχανία ονομάζεται value-based healthcare. Γίνεται όλο ένα και περισσότερο συζήτηση τα τελευταία χρόνια για μια στροφή ουσιαστικά στην υγειονομική περίθαλψη που επικεντρώνεται στην αξία που παρέχεται στον ασθενή με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσω αυτών των εξατομικευμένων προσεγγίσεων. Νομίζω ότι Αδρομερός και η κυρία Περπετάκη αναφέρθηκε σε αυτό. Ερώτημα: πώς μπορεί η ιατρική τεχνολογία να συνεισφέρει στη δημιουργία αυτής της αξίας και τι σημαίνει να βλέπουμε την τεχνολογία ως επένδυση και όχι απλώς ως ένα κόστος? Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο Υπουργός νωρίτερα. Εδώ μπαίνουν δύο βασικά μέρη στην εξίσωση. Το ένα έχει να κάνει με την καινοτομία, η οποία φέρει πολύ συγκεκριμένα ωφέλη. Και τα ωφέλη αυτά έχουν να κάνουν, όταν μιλάμε για ιατρικά μηχανήματα,
τόσο για πρώιμη διάγνωση, άρα μπορούμε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να έχουμε καλές πιθανότητες να το θεραπεύσουμε, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη άνεση για τους ασθενείς, έτσι ώστε οι ασθενείς να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις τους. Αυτό το έχουμε δει πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ας δώσω το παράδειγμα της μαγνητικής τομογραφίας, όπου σχεδόν το 20% των πολιτών δεν πηγαίνουν να κάνουν μια μαγνητική τομογραφία γιατί φοβούνται το μηχάνημα. Άρα η καινοτομία μπορεί να δώσει και καλύτερη διάγνωση και καλύτερη άνεση στους ασθενείς. Επιπλέον, αυτό που πετυχαίνουμε με την καινοτομία, και αυτό συνιστά αξία, είναι το γεγονός ότι τη κάνουμε προσβάσιμη, προσιτή. Δηλαδή, πλέον, όπως επίσης αναφέρθηκε νωρίτερα, μπορεί κάποιος που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή και που δεν έχει τόση μεγάλη εξοικείωση με την ιατρική τεχνολογία να διεξάγει εξετάσεις και στη συνέχεια να τις στείλει κάπου όπου κάποιος πιο έμπειρος ή πιο βαθύς γνώσης του κομματιού που αφορά την διάγνωση να μπορέσει να δώσει μια λύση. Άρα και να κρυθεί ότι πρέπει να μεταφερθεί ίσως πιο κεντρικά. Ακριβώς. Άρα εδώ τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε ότι μπορεί να αποφευθεί αυτή η μετακίνηση και αυτό είναι ένα όφελος. Και το τρίτο έχει να κάνει με τα δεδομένα. Πλέον στην υγεία παράγονται ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις μένει αναξιοποιητός. Αυτό σε τι μας βοηθάει, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να κάνουμε τις συσκευές μας πιο παραγωγικές, αλλά ταυτόχρονα να μειώνουμε τον όγκο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν εξαντλούνται γιατί μπορούν πλέον να έχουν ροές εργασίες πιο γρήγορες. Άρα, όταν μιλάμε για παροχή φροντίδας με βάση την αξία, αυτό που βλέπουμε είναι κυρίως φροντίδα που έχει να κάνει με την υγεία περισσότερο παρά με την αντιμετώπιση της ασθένειας. Κοιτάμε να δούμε ποια θα είναι τα μακροπρόθεσμα ωφέλη από αυτή τη τεχνολογία. Όταν ένας ασθενής δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί να κάνει τη διάγνωση με φορητές συσκευές από το σπίτι του. Όταν μπορεί να φύγει πιο γρήγορα από το νοσοκομείο, γιατί οι θεραπείες είναι πιο ακριβείς και πιο στοχευμένες, τότε το κόστος που μπορεί στην αρχή κάποιες θεραπείες να φαίνονται ακριβές ή της καινοτομίας, είναι αυτό που αποδίδει στο βάθος του χρόνου, γιατί οι ασθενείς γίνεται η διάγνωση τους νωρίτερα και γίνονται καλά πολύ νωρίτερα. Άρα θα πρέπει να δούμε την ιατρική τεχνολογία πραγματικά ως επένδυση και όχι ως κόστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν στην Ελλάδα κανείς είναι υπουργός υγείας, είναι και λίγο υπουργός ανάπτυξης. Εσείς έχετε περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά την κυρία Μπερμπετάκη στα όσα είπα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σήμερα στην Ελλάδα, εμείς διασφαλίζουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια, προβλεψιμότητα και σταθερότητα, ώστε οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου να συνεχίσουν να επενδύουν με όρους ανάπτυξης και εμπιστοσύνης? Άντο, η βασική μου αρμοδιότητα στο παρόν χαρτοφυλάκιο δεν είναι αυτή. Έτσι. Αυτό είναι πολύ κατανοητό. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, ακούγοντας και τα στελέχη των επιχειρήσεων, επειδή η κυβέρνηση είναι ένα σώμα και η κυβερνητική πολιτική πρέπει να έχει μια ομοιομορφία, ας πούμε, έτσι, και ένα κοινό στόχο, αποδέχομαι απολύτως ότι ένας από τους στόχους της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της κυβερνήσεως και της φαρμακομηχανίας είναι να βελτιώσει και το επιχειρηματικό κλίμα, δηλαδή και τις επενδυτικές αποφάσεις και προοπτικές. Είναι και αυτό ένα από αυτά που μας ενδιαφέρουν. Ένα κεφάλαιο είναι να εξασφαλίσουμε με την πρόσβαση των ασθενών μας σε καινοτόμες θεραπείες. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είμαστε εκτός του παγκοσμίου επενδυτικού χάρτη και του παγκοσμίου επενδυτικού ενδιαφέροντος αυτών των πολύ μεγάλων εταιριών. Και μόνο ξέρω το γεγονός ότι φέτος επέλεξαν αυτούς στην Αθήνα να κάνουν το συνέδριό τους το ετήσιο οι κολοσσοί της φαρμακομηχανίας του πλανήτη είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Πάει να πει ότι κατάλαβαν ότι κάπου υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και κάτι σήμαινε αυτό. Το γεγονός ότι πήραμε αυτή τη θέση, πήραμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δώσαμε ένα σήμα, τολμώ να πω, θα μου επιτρέψει μην ακουστεί έτσι λίγο υπερφύαλο και με μια ηγεσία ελληνική στη συζήτηση, νομίζω έδωσε το σήμα ότι ναι, είμαστε μια κυβέρνηση που μπορεί να καταλάβουμε τι χρειάζεται μια εταιρεία για να αποφασίσει μια επένδυση. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις μέσω του επενδυτικού Global Bank, όχι τόσο από πολυεθνικές εταιρείες. Μόνο μία πολυεθνική συμμετείχε, η Bergen Ingelheim και κανένα δυο άλλες παρεμπιπτόντως κλινικές μελέτες. Μπορούμε όμως αυτό το κάνουμε σε μια πιο διαρκή βάση για τα χρόνια που έρχονται. Μάλιστα. Το περιμένουμε. Κυρία Μπερμπετάκη, μιλήσατε πριν για την πρόθεση ενός συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στην πολιτεία και την φαρμακοβιομηχανία. Τι θα προβλέπει αυτό το σύμφωνο? Ας το πάμε λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβει και ο κόσμος που είναι απόψε, που είναι σήμερα μαζί μας. Ποιες είναι οι προτάσεις της δικής σας βιομηχανίας? Πολύ ωραία. Να αναφερθούμε λοιπόν στο τι έχουμε προβλέψει και τι έχουμε σχεδιάσει. Γιατί όταν ξεκινήσαμε
να το σκεφτόμαστε σαν καινοτόμως βιομηχανία, βάλαμε τον ασθενή στο κέντρο και την πρόσβαση στις θεραπείες όταν χρειάζεται. Για να γίνει όμως αυτό, επικεντρωθήκαμε σε 5 πυλώνες και αυτούς παρουσιάζουμε και συζητάμε με τον κύριο Υπουργό. Ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί, αλλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα συνεχίσουμε με την ποσοτικοποίηση και την εντολοποίηση. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την επένδυση και τη χρηματοδότηση. Και εκεί λοιπόν ξεκινάμε και λέμε ποιες είναι οι ανάγκες του συστήματος προκειμένου να καλυφθεί η πρόσβαση των ασθενών τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για τριετές σύμφωνο, 25-2026-2027. Αν λοιπόν καταλήξουμε σε μία πρόβλεψη του μπάτζετ της χρηματοδότησης, τι σημαίνει αυτό για τις εταιρείες από την άλλη? Ποιο είναι το μέγιστο ή το ποσοστό των επιστροφών στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε, αλλά να το ξέρουμε και να μπορούμε να το συζητήσουμε και να το προβλέψουμε? Γιατί αυτό, όπως είδαμε, χρόνο με το χρόνο έχει γίνει μόνο, έχει γίνει ανυπόφορο σαν σχέδιο. Τρίτον, όταν συμφωνήσουμε στα ποσά τα οποία πρέπει να μπουν σε χρηματοδότηση, πώς μπορούν αυτά να εξασφαλιστούν από οικονομίες, από savings από το σύστημα? Θα έρθουμε λοιπόν και έχουμε ήδη ξεκινήσει να συζητάμε με το Υπουργείο και με προτάσεις οι οποίες θα επιφέρουν ουσιαστικά κάποια από αυτή την χρηματοδότηση στο σύστημα. Και αυτό θέλουμε να το δούμε τι σημαίνει χρόνο με το χρόνο. Ώστε, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, δεν θέλουμε ένα σύστημα το οποίο απλά να αναπτύσσεται σε growth, αλλά να υπάρχουν επιστροφές. Αλλά πρέπει κάπως να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία. Δεύτερος πυλώνας. Δομικές μεταρρυθμίσεις και σχεδιασμός των οργανισμών, ώστε και να μπορούμε να μιλάμε για ταχύτερες διαδικασίες, αλλά και να διευκολυνθεί η έκβαση και η αξιολόγηση των θεραπείων. Ξέρετε κάτι, έχουμε δει πάρα πολλοί μελετήσεις σαν PIF και άλλες χώρες τι κάνουν. Και νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα υγιές τρίπτυχο, στο οποίο από την είσοδο μιας θεραπείας, το HTA, την αξιολόγηση, μέχρι τη διαπραγμάτευση, μέχρι την ποσοτικοποίηση και μέχρι την εισαγωγή στο σύστημα υγείας, πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Αυτό λοιπόν με προτάσεις προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες ή αν υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν και άλλες οικονομίες στο σύστημα, να τις φέρουμε. Παραδείγματος χάρη, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε, ποιοι οργανισμοί πρέπει να επικοινωνούν και να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να είμαστε και εμείς σίγουροι, αλλά και το σύστημα υγείας, ότι μια καινούργια θεραπεία δεν έρχεται απλά με ένα budget και ένα κόστος, αλλά προσφέρει και μια αξία που θα είναι μετρήσιμη στο σύστημα υγείας, στον ασθενή, στα νοσοκομεία, αλλά επίσης και στο γενικότερο πολλαπλασιαστή, γιατί θέλουμε πολίτες οι οποίοι θα είναι παραγωγικοί. Τρίτος πυλώνας. Κίνητρα. Νομίζω ότι η εμπειρία του κύριου Υπουργού στο τομέα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα μας βοηθήσει, γιατί και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια αναθεώρηση, αν θέλετε, ποια κίνητρα μπορούμε να έχουμε σαν βιομηχανία, για να μπορέσουμε όχι μόνο να επιβιώσουμε, δεν μου αρέσει, ξέρετε, αυτή η λέξη. Όταν κάνανε στο Βέλγιο αυτό το σύμφωνο συνεργασίας, μιλούσανε σχέδιο για ανάπτυξη, και έτσι θέλουμε να το δούμε. Άρα λοιπόν, ποια είναι αυτά τα κίνητρα όσον αφορά φορολογικά, όσον αφορά επενδυτικά κίνητρα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν? Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει και σε, από εμάς πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί θέλουμε να βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη ξανά για κλινικές μελέτες και για project τα οποία θα επιφέρουν ανάπτυξη στη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό με οδηγεί στο νούμερο 4, που είναι ποιες δεσμεύσεις από την πλευρά μας ως βιομηχανία μπορούμε να εγγυηθούμε. Φυσικά την εισαγωγή των νέων θεραπείων, αλλά με ποιο τρόπο, με ποια project, με ποιες υπηρεσίες για τον ασθενή, με ποια βοήθεια για το σύστημα υγείας. Αυτά λοιπόν είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Και τέλος, για να το συνοψίσω και να το κλείσω, ένας έλεγχος, ένα governance. Κανένα σύμφωνο ή κανένα πλαίσιο, αν θέλετε, συνεργασίας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει παραπάνω από ένα όραμα λίγων ανθρώπων, αν δεν υπάρχουν στόχοι, KPIs και οργανισμοί οι οποίοι θα μπορέσουν να δούνε πώς είναι η πορεία της επίτευξης αυτών των στόχων, για να μπορέσουμε να κάνουμε και διορθωτικές κινήσεις. Αυτή λοιπόν εν ολίγης είναι η πρότασή μας ως PIF. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκίκα, τα δικά σας συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως κλάδος και τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε, τα ιατρικά μηχανήματα, σε αντίθεση με το φάρμακο, έχουν μια μεγάλη διάρκεια ζωής.
Άρα θα πρέπει κανείς να κάνει μια πρόβλεψη όχι για το πώς θα μπουν στα νοσοκομεία, θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να έχουν έναν ορίζοντα για να δουν το μέλλον, για το πώς εξελίσσονται, πώς θα εξελιχθεί η ιατρική και η επιστήμη τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα θα πρέπει μέσα να λειτουργήσουν και να ενταχθούν ως ένας πόρος μέσα σε κάθε μονάδα υγείας, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα συντηρούν και εκπαιδεύονται γύρω από αυτά και γενικά έρχεται και εναρμονίζεται και εδραιώνεται μέσα σε μία μονάδα υγείας. Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και το σύστημα υγείας να τα βλέπει και να τα παρακολουθεί σε ένα βάθος χρόνου, τόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού, όσο και στο πλαίσιο της λειτουργίας μέχρι και το στάδιο της απόσυρσης. Εκεί καμιά φορά, ή μάλλον θα έλεγα συχνά, δεν υπάρχει μια αποσπασματική προσέγγιση στο κομμάτι του πώς διαχειρίζεται αυτή η τεχνολογία, πώς σχεδιάζεται, πώς έρχεται, υιοθετείται μέσα στις μονάδες υγείας, πώς συντηρείται και πώς αποσύρεται. Και αν υπάρχουν σημεία μέσα στα οποία αυτό θα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω. Άρα, αυτό που αναζητούμε εμείς είναι, επειδή ο ρόλος μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μακρύς και μεγάλος, αναζητούμε μία βεβαιότητα, μία σιγουριά και μία σταθερότητα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με το Υπουργείο και με το Δημόσιο Σύστημα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί αυτή η τεχνολογία, όπως σας λέω, θα πρέπει να υποστηριχθεί από εμάς, και ταυτόχρονα υπάρχει μια διαρκής και μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Άρα, ένα κυρίαρχο σημείο για μας είναι να δοθούν κίνητρα προκειμένου αυτή η καινοτομία να έρθει στο σύστημα υγείας, είτε στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα, και ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα ώστε εμείς να είμαστε υγιείς και ισχυροί σε μια επιχειρηματικότητα η οποία δεν έχει εκπλήξεις και μας βοηθάει να αναπτυχθούμε στο πλαίσιο για να τα υποστηρίξουμε και για να συνεχίσουμε να φέρουμε την καινοτομία στη χώρα. Επανέρχεται παντός η συζήτηση συνήθως στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της σταθερότητας του πλαισίου. Δεν θα επιμείνω όλο σε αυτό. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη σημερινή σύντομη συζήτησή μας όπως περίπου την ξεκινήσαμε. Την ξεκινήσαμε με την έκθεση Τράγκη. Θα ήθελα μια σύντομη τοποθέτηση από όλους σας. Υπουργέ, ξέρετε τον κλάδο της υγείας πλέον πολύ καλά. Έχετε περάσει δύο φορές από το Υπουργείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης όπως είναι ο τουρισμός? Θέλω να πω, υπάρχει κόσμος, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει δυνατότητα στην καινοτομία, υπάρχει δυνατότητα. Κάποτε υπήρχε μια συζήτηση για τη Φλόριντα της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, υπάρχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εσείς πιστεύετε ότι, φεύγοντας από τη συζήτηση του στενού, να το πω έτσι, χρόνου της κυβερνητικής θητείας αυτής της κυβέρνησης, ευρύτερα, πιστεύετε ότι η υγεία έχει να δώσει πολλά περισσότερα? Πρώτα απ' όλα, ήδη η υγεία αποτελεί εναντίον τομέα. Αν δείτε τις επενδύσεις πολύ μεγάλων φαν του εξωτερικού στην υγεία στην Ελλάδα, παράδειγμα CVC. Αλλά αν δείτε και αυτά που έρχονται, γιατί έχουμε και διαβέρουμε, λέει ένα παράδειγμα με κεφάλαια από το Αμπου Ντάμπι και το καθεξής. Η υγεία αποτελεί έναν χώρο όπως ελκύει επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι ναι, Ελλάδα στο μέλλον μπορεί να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, το είπατε περίπου, να το κάνω λίγο πιο σαφές. Τι μπορεί να γίνει η Ελλάδα στα αλήθεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη βιομηχανία της Γερμανίας? Όχι. Μπορούμε να αναστήσουμε ένα κομμάτι της βιομηχανικής μας παραγωγής, το κάνει η κυβέρνηση αυτή σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή να αντιστρέφουμε την πορεία της από βιομηχάνηση του 80, αλλά δεν θα γίνουμε ποτέ η πρώτη βιομηχανική δύναμη στην Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό το πράγμα. Ή θα πάρει 2-3 γενιές, εν πάση περιπτώσει. Όχι, θα πάρει, αλλά δεν θα είμαστε. Μπορεί να είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε σήμερα, πολύ καλύτερα, αλλά δεν θα είμαστε οι πρωταγωνιστές. Εντάξει, σωστά. Ναι. Στο κομμάτι όμως του να γίνουμε η Φλόριδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει άλλη χώρα που μπορεί να μας συναγωνιστεί. Σε καμία περίπτωση. Σε μια Ευρώπη της οποίας ο πληθυσμός γυράσκει όμως, γιατί η γύρανση του πληθυσμού και τη δημογραφική κρίση δεν είναι ζήτημα μόνο της Ελλάδος, είναι ζήτημα συνολικά της Δύσης και σίγουρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σε μια τέτοια λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση που ο πληθυσμός γυράσκει, μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, αγορές ακινήτων και μακροχρόνια παραμονή σε μια χώρα που δεν έχει παράλληλα να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δηλαδή, κανένας δεν πάει κάπου που, αν πάθει κάτι, ομιγέννητο θα αισθανθεί ότι είναι στον αέρα. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη του κλάδου της υγείας θα πηγαίνει μαζί με τη συνολική ανάπτυξη του real estate και του τουρισμού της χώρας. Κατά συνέπεια, ναι, σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα μπορεί να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι παίζει σήμερα. Επαναλαμβάνω, σε έναν κόσμο ταχαίως μεταβαλλόμενο, πολύ διαφορετικό από αυτό στον οποίο γεννηθήκαμε,
Η ιδέα του digital nomad θα είναι πολύ πιο εύκολη. Μην βλέπετε σήμερα που ακόμα η Ελλάδα υπολείπεται γιατί έχει δομικά προβλήματα, ξέρω, αργό ίντερνετ και τέτοια. Αυτά στην επόμενη δεκαετία θα έχουν όλα λυθεί. Άρα λοιπόν, ναι, η Ελλάδα μπορεί να στοχεύσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, στην οποία επαναλαμβάνω, το κομμάτι της υγείας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και πιστεύω ότι οι μεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό που τώρα τοποθετούνται γιατί βλέπουν αυτό που πρόκειται να έρθει. Και αυτοί τοποθετούνται στην αρχή για να μπορούν να έχουν το μεγάλο κέρδος συνέχεια. Εμείς τώρα ως κυβέρνηση αυτό θέλουμε να τους κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Να το πω πολύ απλά. Κύριε Παρβετάκη. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία όντως τα επόμενα χρόνια θα δούμε κοσμογονικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, στον τομέα της τεχνολογίας, στον τομέα της επιστήμης. Και είναι στο χέρι μας αυτό να το δούμε σαν μια ευκαιρία. Και όχι μόνο να βλέπουμε τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, αλλά και το τι ευκαιρίες παρουσιάζονται. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, εξειδικευμένους επιστήμονες σε νοσοκομεία που μπορούν να στηρίξουν επιστημονικό έργο, κλινικές μελέτες. Και ναι, αυτή τη θέση μπορούμε και πρέπει να την διεκδικήσουμε, γιατί υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα όχι μόνο ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην Ασία, αλλά και ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Και εκεί υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Και πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη για να μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά σε νέες τεχνολογίες και να είναι φορείς και ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών, νέου δυναμικού. Θα πιαστώ όμως όχι μόνο ανάμεσα σε το τι μπορεί να προσφέρει στον ασθενή. Νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο τα πόσα χρόνια μπορούμε και ποιότητα ζωής να προσφέρουμε στους ασθενείς και το έχουμε αποδείξει σε πολύ δύσκολες θεραπευτικές. Όμως, αυτό το σχόλιο το οποίο έκανε ο κύριος Υπουργός προκειμένου να δούμε και τις τάσεις του δυναμικού, ας μην ξεχνιόμαστε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές και στις οποίες οι διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να ατρέψουμε το brain drain, έτσι δεν είναι, και να πούμε στην εποχή του brain regain. Εμείς λοιπόν μπορούμε και προσφέρουμε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, όχι μόνο στις δικές μας εταιρείες, αλλά για κάθε θέση που προσφέρουμε εργασίας, δημιουργούμε άλλες 4 θέσεις στο οικοσύστημα. Μεταξύ των project, των συμβουλευτικών, εταιρείων οι οποίες ζουν και συνεργάζονται μαζί μας. Άρα λοιπόν, γιατί να μην μπορούμε να προσελκύσουμε κι άλλους επιστήμονες, κι άλλους καλά πληρωμένους εξειδικευμένους πολίτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας μας, και επίσης γιατί να μην μπορούμε να αρωματιστούμε hubs και κέντρα στα οποία άνθρωποι θα δουλεύουν από την Ελλάδα και θα έχουν καριέρα και στο εξωτερικό και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα, επιστημονικότητα και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό θα το κλείσω όπως το ξεκίνησα. Είμαστε στο μετέχμιο, είμαστε σε ένα βασικό πυλώνα και στον οποίο αυτό το σύμφωνο, αυτή η λογική του να συνεργαστούμε, το σύμφωνο κατανόησης και συνεργασίας, θα μας βοηθήσει να αρωματιστούμε αυτό το οικοσύστημα και πώς θέλουμε να το αναπτύξουμε, όχι μόνο για την υγεία των πολιτών, που είναι η πρώτη μας επιδίωξη, αλλά και για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γίγα, ο επίλογος σε εσάς. Θα συμφωνήσω ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα φέρουν αλλαγές και καινοτομία που δεν έχουμε δει τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό είναι βέβαιο, το βλέπουμε, δουλεύουμε γι' αυτό. Και αυτό που επιθυμούμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ώστε αυτή η καινοτομία να φτάνει στην Ελλάδα. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε ένα στάδιο, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που μπορεί να ηγηθεί τη υιοθέτηση αυτή τη καινοτομία και να είναι μπροστά από πολλές άλλες χώρες που παράγουν ενδεχομένως ιατρική τεχνολογία, να την υιοθετήσει και να δώσει κίνητρο ώστε και η τεχνητή νοημοσύνη και οι καινούργιες θεραπείες να έρθουν στην Ελλάδα προς όφελος όλων. Σε αυτό κρίσιμο είναι η συνεργασία μας, η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η συζήτηση και ο διάλογος που επιχειρείται να γίνεται σε συνέδριο όπως είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, την κυρία Παρβετάκη και τον κύριο Γκίκα και εσάς που ήσασταν εδώ. Ο κύριος Σουλιώτης θα μας αντικαταστήσει στο πάνελ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Μαγκυριάδη. Να είστε καλά.